Καλησπέρα σας. Τι να πω, είμαστε πολύ συγκινημένοι απόψε που βλέπουμε τόσο κόσμο εδώ. Είναι η πέμπτη χρονιά που γιορτάζουμε τη Βεγγέρα μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σημαίνει ότι αρέσει σε όλους. Οπότε κάθε χρόνο που φτάνει ο Ιούνιος, αρχίζουν όλοι και με ρωτάνε όπου βρεθώ, στο δρόμο, στο σούπερ μάρκετ, όλοι εδώ τριγύρω. Τι θα γίνει, θα κάνουν τη Βεγγέρα φέτο. Γιατί να την κάνουμε τη Βεγγέρα μας. Εξάλλου όλο αυτό ξεκίνησε από πολύ αγάπη για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπό μας, για τον γείτονά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους φίλους που έχουν έρθει απόψε εδώ. Μας έχουν συγκινήσει. Ο κύριος Βαρδέκης μου υπενθύμισε κάτι, αλλά το δεν το έχω ξεχάσει. Γιατί είναι πάρα πολύ καλός φίλος ο κύριος Λογιάδης, ο βουλευτής Γιώργος Λογιάδης, ο οποίος μας επισκέφθηκε αυτός απόψε μαζί με τη σύζυγό του. Αλλά πάνω απ' όλα είναι φίλος καρδιακός. Γιατί ξέρετε, καταλάβατε τι έκανε ο Τζαντάκης. Καλά με ρώτησε ο κύριος Βασιλάκης προηγούμενα, θέλεις να σε βοηθήσω σε κάτι, με μπορείς να στείλεις σε άλλο πλανήτη τον κύριο Τζαντάκη για να μ' αφήσεις. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι επειδή έχουμε απομυθοποιήσει τους τίτλους και το πιο σημαντικό είναι η ανθρωπιά του ανθρώπου, η ανθρωπιά μας τέλος πάντων, αξίζει να είναι ο κάθε άνθρωπος σημαντικός στον χώρο του, στον τόπο του, στην εργασία του, στην οικογένειά του, πάνω απ' όλα καλός. Γιατί από όλους τους άλλους τίτλους είμαστε περαστικοί και πάντα μας αντικαταστήνουν άλλοι, οπότε το σημαντικότερο να είναι κάποιος άνθρωπος. Ο κύριος Λογιάδης λοιπόν, ξεκίνησε γι' αυτό, είναι πάνω απ' όλα φίλος και άνθρωπος αγαπημένος. Ναι. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Τσαγκαράκη, τον Γιώργο, ο οποίος είναι φίλος χρόνων, μας βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλά θέματα στη Βεγγέρα. Μας προσφέρει τρόπους που να μας κάνει πιο εύκολη τη βραδιά αυτή. Δεν θα αποκαλύψω τι ακριβώς μας κάνει, μπορεί να μην θέλει, αλλά ο κ. Τσαγκαράκης είναι πρόεδρος της ΔΚΕΗ, παλαιός τέλεχος της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας, είναι με τον κύριο Λαμπρινό, αλλά είναι και αυτός άνθρωπος, φίλος, δηλαδή σε εμάς δεν παίζουν σχέσεις τα χρώματα και τα κόμματα, αλλά αυτό που αξίζει να είναι κάποιος σωστός. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης κάποιον κύριο απόψε εδώ που έρχεται πολύ συχνά, είναι φίλος μου. Μου είχε απαγορεύσει να λέω το όνομά του και πέρυσι δεν το είπα. Αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη βραδιά, είναι πολύ ταπεινός. Και όχι μόνο σε αυτή τη βραδιά, σε όλες τις εκδηλώσεις μας είναι πάνω του παρόν. Επίσης τα παιδιά εδώ του Superman και Χαλκιαδάκη που κάθε μέρα είναι τόσο εξαιρετικά και καλά, μου φαίνονται επιλεγμένα ένα και ένα και είναι πάνω απ' όλα φίλοι μας. Θα ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, μιας και είπα και το Supermarket.
το σούπερ μάρκετ του Χαλκιαδάκης, ο Μαρμαράς, το Μπαζάρ, το Ταρτούφο, είναι πάλι το χορηγή μας. Επίσης, έχουμε ένα καινούργιο χορηγό που μας βοηθάει σε πάρα πολλά θέματα του Ηράκλειο Πρωτοβουλία βασικά. Απόψε θέλει να κάνει και ένα δώρο σε αυτή την γιορτή, σε αυτή την βεγγέρα. Δεν ξέρω με τι τρόπο, γιατί είναι πολύ σύντομα το σύστημα αυτό και θα βρούμε τον τρόπο. Πάντως το βιβλιοπωλείο που είναι εδώ κοντά μας, το περιγραφής, προσφέρει κάτι για, τέλος πάντων, μία βοήθεια για ένα παιδί που θα έχει ανάγκη από διάφορα είδη αυτή την καινούργια χρονιά. Σωστά το είπα, κύριε Ηλία, σωστά το είπα. Ναι. Λοιπόν, σας είπα τους χορηγούς μας. Λοιπόν, η Βεγγέρα θα μας άρεσε πάρα πολύ να... Επίσης, να ευχαριστήσω τον πολύ γνωστό Ζαχάρη Βάβρα, ο οποίος είναι καταπληκτικός βέβαια στη δουλειά του, αλλά έχει και ένα άλλο προσόν. Εγώ από εκεί τον γνώρισα. Είναι πολύ καλός μετεωρολόγος. Έχει τη σελίδα Μετεοκρίτες, είναι τόσο πολύ ακριβή σαν τα που λέει, που δεν παρακολουθώ κάτι άλλο σε σχέση με τον καιρό. Λοιπόν, να δείτε τη σελίδα Μετεοκρίτες και να την ενημερώνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάνω απ' όλα, βέβαια, θα ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου γείτονες, οι οποίοι μπαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία κάθε χρόνο μία φορά. Μου φαίνεται όμως ότι τους αρέσει και εκείνον, διότι ψάχνονται, με ρωτάνε, περιμένουν αυτή τη μέρα και εύχομαι όσο είμαστε καλά εμείς να την κάνουμε και να τη συνεχίσουμε και στο μέλλον. Επίσης, τώρα θα ακούσουμε τον μεγάλο βιολάτορα της Κρήτης, τον Γιούλιο Τσαρδάκη, με δύο καταπληκτικά ταλέντα και κατοργισμένους μουσικούς, τα αδέλφια Κωστή και Κλεάνθια Τσαλάκη, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί μουσικοί, παρόλο που είναι πάρα πολύ μέρη στην ηλικία. Και εκεί μας έχουν προσφέρει πάρα πολλές ωραίες βραδιές και τους ευχαριστούμε. Είσαστε έτοιμοι? Λοιπόν, γείτονες, να πούμε και του χρόνου όλοι μαζί. Και του χρόνου. Με το καλό να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Έτσι. Να είμαστε καλά και αγαπημένοι, να έχουμε υγεία και να ξανασμίξουμε. Τώρα καλή συνέχεια να έχουμε. Καθυστερούσα για να φτιάξουμε αυτά εδώ, γιατί σας είπα, έχουμε το δύσκολο εδώ, εκλεκτό αλλά δύσκολο. Η εκλεκτή και αγαπητή ζωγράφος. Δεν είναι δύσκολο ο Γερσί μου, τι είναι εύκολο. Θέλω ακόμη 5 λεπτάκια, έτσι, υπομονή σας.